πάντα άλλοι αποφασίζουν. Αλλά βλέπετε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν νοσταλγοί της περίοδου εκείνης. Τα σχολεία τους πραγματικά ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τα πανεπιστήμια τους σέβονται τους χώρους, ούτε καμένα θα τα δείτε, ούτε κατεστραμμένο, ούτε γραμμένα. Αυτό δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη μόρφωση. Εδώ βρισκόμαστε στο ιστορικό κέντρο της Σόφιας και συγκεκριμένα μπροστά στον ναό του Αλεξάνδρε Νέφσκι, ένας από τους μεγαλύτερους ορθόδοξους ναούς αυτός εδώ. Χωράει μέσα 10.000 κόσμο. Για να ζεσταίνεσαι κατά τις ημέρες της παγωνιάς τρώχουν. Να είχαμε και κάστανα. Βρέθηκαν μπροστά του, λιποθύμηση και επειδή είχε πρόβλημα με την καρδιά, το έδωσε πριν καλό για να συνέλθει. Βρέθηκαν μπροστά του 100 τυφλοί και ένας μονόθαλμος. Ο οποίος δεν τον οδηγούσαν. Ακριβώς απέναντι, το μήνυμα το οποίο βλέπετε η στήρια αυτή είναι για τα 100 τυφλοί. Ρώσικη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Λυπείτε μέσα, λέει. Έλα, έλα, μια γρήγορα. Γιώργη. Λίγο παρακάτω, όπως στην Ελλάδα. Να αφήσουν και κανένα έργο. Λοιπόν, βλέπετε τη διαφορά από τα κτίρια που είναι από την εποχή των Αμψβούργων, τα οποία μπορείτε να τα καταλάβετε από τα τελειώματα και τις στέγες ή γενικότερα την αρχιτεκτονική τους που είναι σε μπαρόκ ρυθμό, και βλέπετε τη διαφορά από τα κτίρια που φτιάχτηκαν την περίοδο του υπαρκτού σοσιαλισμού. Βλέπετε πόσο χοντροκομμένα ογκώδη και λιτά είναι. Πάνω στην κορυφή είχε ένα στέρι 5 τόνων. Σε μασίφ σίδερο, το οποίο εξαφανίστηκε με την πτώση του κομμουνισμού, εξαφανίστηκαν και όλα αυτά, γιατί μιλάμε για πολλά χρήματα στη μαύρη αγορά. Και εδώ ακριβώς που βρίσκονται οι δύο το ζευγάρι αυτό επάνω, ήταν το μαυσολείο του Γεωργίου Δημητρόφ. Αν είχατε έρθει πριν την πτώση του κομμουνισμού, ήταν ο εθνικός ευεργέτης και ήρωας των Βουλγάρων. Δεξιά μας και πίσω είναι ένα από τα πιο όμορφα μέσα στην πόλη και είναι το Εθνικό Θέατρο. Βέβαια, αιτώματα και τελειώματα και κολόνες, κίονες, είναι καθαρά αρχαίοι ελληνικοί. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι Αμψβούργοι είχαν επηρεαστεί από την αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας, οπότε και πολλά κτίρια όπου και αν πέρασαν έδωσαν το στίγμα τους και τα χαρακτηριστικά των αρχαίων ελληνικών ναών. Πολλούς, πολύ οκνούς τους βλέπουμε. Αυτή είναι η ρωτώντα του Αγίου Γεωργίου.
Καλοδιατηρημένη, βυζαντινό κτίσμα. Δείστε, βλέπετε, είδατε πίσω τα ευρήματα τα αρχαιολογικά που έχουν έρθει στην επιφάνεια και είναι ό,τι διασώζεται. Ρωτώντες βυζαντινές από τη βυζαντινή εποχή συναντάμε ελάχιστες. Έχουμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη ένα δείγμα ρωτώντας και αυτό επίσης ένα δείγμα από την ίδια εποχή, από την περίοδο του Βυζαντίου. Μπαίνετε, τη βλέπετε, είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο και έρχεστε εδώ για να συνεχίσουμε με την Αγία Κυριακή. Ο ναός της Αγίας Κυριακής. Ωραία. Α, σε ερωτευμένα έπληξα εδώ. Κοίτα εδώ. Βρήκαν ευκαιρία. Έλα το ένα έρχεται σε σένα. Bye bye.